Σεβαστοί πατέρες, αγαπητοί αδελφοί, εραστέ του λόγου με λάμδα κεφαλαίο και του λόγου με λάμδα μικρό, φίλοι του Χριστού και φίλοι του Ευαγγελίου, με τη χάρη του Θεού που δίνει δύναμη στους κήρυκας του Ευαγγελίου και προθυμία στους ακροατάς για να ακούσουν το λόγο του Ευαγγελίου, συνεχίζουμε το κήρυγμα πάνω στο εξόχως ενδιαφέρον θέμα «Η αναμαρτησία του Χριστού». Υπενθυμίζομαι ότι αυτό το θέμα κατέστησαν επίκαιρο στις ημέρες μας μεγάλοι ασεβείς, μεγάλοι αντίχριστοι, μεγαλύτεροι από τους ασεβείς και αντιχρίστους των περασμένων αιώνων, ασεβείς και αντίχριστοι που ισχυρίστηκαν ότι ο αρχηγός της πιστεώς μας, ο Ιησούς Χριστός, ήταν αμαρτωλός και μάλιστα μεγάλος αμαρτωλός. Σε προηγουμένη ομιλία είδαμε τις μαρτυρίες των προφητών για την αναμαρτησία του Χριστού και τη μαρτυρία του ουρανού διαμέσου του Αρχαγγέλου Γαβριήλ. Και σε προπροηγουμένη ομιλία είδαμε τις μαρτυρίες των Αποστόλων για την αναμαρτησία του Χριστού. Σήμερα θα ειδούμε τις μαρτυρίες του ιδίου του Χριστού για την αναμαρτησία του. Είναι παράδοξο ότι ο ίδιος ο Χριστός δίνει μαρτυρία για την αναμαρτησία και την αγιότητά του. Και είναι πλέον σεβαστή η μαρτυρία του Χριστού. Γιατί είναι πλέον σεβαστή από τη μαρτυρία των Αποστόλων και των Προφητών? Εάν ένας άνθρωπος έδινε ο ίδιος μαρτυρία για την αναμαρτησία του και την αγιότητά του, δεν θα γινόταν δεκτή η μαρτυρία του. Ο Χριστός παραδόξως δίνει ο ίδιος μαρτυρία για την αναμαρτησία και την αγιότητά του και η μαρτυρία του γίνεται παραδεκτή περισσότερο από κάθε άλλη μαρτυρία. Γιατί αυτή η διαφορά? Γιατί ο Χριστός δεν είναι απλός άνθρωπος. Ένα πρόσωπο που είναι απλός άνθρωπος, εάν μαρτυρήσει για τον εαυτό του, θα κατηγορηθεί, θα κατακριθεί. Άλλοι πρέπει να μαρτυρήσουν για το πρόσωπό του. Επειδή όμως ο Χριστός δεν είναι απλός άνθρωπος, η μαρτυρία για τον εαυτό του είναι σεβαστή και ζυγίζει περισσότερο από όλες τις μαρτυρίες. Ο Χριστός είναι η υψίστη αυθεντία. Οι προφήτες και οι Απόστολοι και οι Άγγελοι είναι δευτερεύουσες αυθεντίες.
όταν ο Χριστός μιλούσε στην επί του όρους ομιλία, εξεπλάγησαν τα πλήθη. Γιατί εξεπλάγησαν? Διότι ο Χριστός διέφερε ως διδάσκαλος από όλους τους διδασκάλους του Ισραήλ. Ομιλούσε ως αυθεντία, υψίστη αυθεντία, ανώτερη από τον Μωυσή, και διόρθωνε το τροποποιούσε το Μωσαϊκό νόμο και έλεγε «Εγώ λέγω σε εσάς». Εξεπλήσοντο τα πλήθη και έλεγαν ότι ο Ιησούς ο Ναζωραίος διδάσκει ως εξουσίαν έχων, διδάσκει αυθεντικός, θέτοντας τον εαυτό του πάνω από όλα τα πρόσωπα, πάνω και από αυτό το μεγάλο Μωυσή. Ο Χριστός είναι η αλήθεια. Ενθυμίστε τη διακήρυξή του: «Εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή». «Εγώ είμαι η αλήθεια», είπε ο Χριστός. Ούτε τόλμησε, ούτε διανοήθηκε ποτέ άλλο πρόσωπο πάνω στη γη, όσο μεγάλο κι αν ήταν, να είπε για τον εαυτό του «Εγώ είμαι η αλήθεια». Το περισσότερο που ετόλμησε ο μεγάλος φιλόσοφος της πατρίδος μας, ο πρίτανης των φιλοσόφων, ο Σωκράτης, ήταν να είπε «Εγώ διδάσκω την αλήθεια». Πόσο διαφέρει ο αρχηγός της πιστεώς μας. Δεν είπε απλώς «Εγώ διδάσκω την αλήθεια», αλλά είπε «Εγώ είμαι η αλήθεια». Ο Χριστός είναι η αυτοαλήθεια και η πηγή της αληθείας. Γι' αυτό ο Χριστός όταν ομιλούσε χρησιμοποιούσε γλώσσα διαφορετική από τη γλώσσα των ραβίνων του Ισραήλ. Έλεγε «Αμήν λέγω ημίν» ή κατά τον Ιωάννη «Αμήν, αμήν λέγω ημίν». Άλλος δεν ομίλησε με αυτή τη διάλεκτο. «Αλήθεια, αλήθεια, αλήθεια σας λέγω, κατηγορηματικά σας διαβεβαιώνω». Ο Χριστός διαβεβαιώνει χρησιμοποιώντας το αμήν, γιατί ο ίδιος κατά το τρίτο κεφάλαιο της Αποκαλύψεως είναι ο αμήν. Τότε λέγει ο αμήν, λέγει ο Χριστός για τον εαυτό του. Ο αμήν ίσον ο αληθινός, η αλήθεια, η αυτοαλήθεια. Μπροστά στον Πιλάτο ο Χριστός ομίλησε για τους ανθρώπους που προέρχονται από την αλήθεια και ακούν την αλήθεια. Οι άνθρωποι που δεν παραδέχονταν τον Ιησού δεν ήταν από την αλήθεια. Εξ αφορμής αυτών των λόγων ερώτησε ο Πιλάτος «Τι εστίν αλήθεια?» Τι είναι η αλήθεια? Ορθολογιστής,
αγνωστικιστής ήταν ο Πιλάτος, πέταξε ένα ερώτημα χωρίς να περιμένει απάντηση και χωρίς να είχε τη διάθεση να πιστεύσει ή αν δινόταν απάντηση. Γι' αυτό ο Ιησούς δεν απήντησε. Αν απαντούσε ο Ιησούς, θα μπορούσε να πει στον Πιλάτο: «Πιλάτε, ερωτάς τι είναι η αλήθεια, εν οποίον σου έχεις την αλήθεια? Εγώ είμαι η αλήθεια». Μπορούσε να ομιλήσει με τρόπο ανάλογο του τρόπου με τον οποίο ομίλησε στην αδελφή του Λαζάρου, όταν εκείνη μίλησε για την Ανάσταση κατά την Εσχάτη ημέρα, την ημέρα της Δευτέρας Παρουσίας. Τι είπε τότε ο Χριστός? «Εγώ είμαι η Ανάσταση». Πώς μαρτυρεί ο Χριστός την αναμαρτησία του και την αγιότητά του? Με πολλούς τρόπους. Όταν μετέβει στον Ιορδάνη να βαπτιστεί, ο βαπτιστής Ιωάννης τον εμπόδιζε λέγοντας: «Εγώ έχω ανάγκη να βαπτιστώ από σένα και εσύ έρχεσαι προς εμένα». Τι είπε τότε ο Χριστός? «Άφες άρτη, ούτω γαρεστή πρέπον πληρώσε πάσαν δικαιοσύνην». Ιωάννη, άφησε τώρα τις αντιρρήσεις. Έτσι πρέπει να γίνει, έτσι είναι μέσα στη δεοντολογία του Θεού για τη σωτηρία των ανθρώπων να βαπτιστώ, διότι πρέπει να εκπληρώσω πάσαν δικαιοσύνη, κάθε τι το οποίο το θέλημα του Θεού απαιτεί ως δίκαιον. Πρέπει να εφαρμόσω ολόκληρο το δίκαιο του Θεού. Ο νόμος του Θεού περιείχε πολλές διατάξεις. Οι ραβίνοι τις εμέτρησαν 613 διατάξεις. Η δικαιοσύνη η εκ του νόμου έλεγεν: «Ο ποιήσας αυτά άνθρωπος ζήσετε εν αυτής. Όποιος άνθρωπος κατορθώσει να εκτελέσει όλες τις απαιτήσεις του νόμου του Θεού, αυτός θα σωθεί». Αλλά κανείς δεν κατόρθωσε να εκτελέσει όλες τις διατάξεις του νόμου του Θεού, ούτε αυτός ο Μωυσής που παρέλαβε τον νόμο και τον μετέδωσε στο λαό. Γι' αυτό κανείς δεν μπορούσε να δικαιωθεί από τον νόμο. Ο Χριστός είναι ο μόνος ο οποίος επλήρωσε πάσαν δικαιοσύνη. Εξετέλεσε όλες τις διατάξεις του νόμου μέχρι λεπτομερίας με απόλυτη ακρίβεια. Εξετέλεσε τον νόμο πλήρως και τελείως. Γι' αυτό πάλι, κατά την επί του όρους περίφημη ομιλία, είπε στους ακροατάς του: «Ουκ ήλθον καταλύσε τον νόμον, αλλά πληρώσε». Δεν ήρθα να καταλύσω τον νόμο, αλλά να εκτελέσω τον νόμο. Όταν ο Χριστός κατέβηκε μέσα στα ρήθρα, στα ρεύματα του Ιορδάνου ποταμού,
ανέβη ευθύς από το ύδατος, σημειώνουν οι Ευαγγελιστές Ματθαίος και Μάρκος. Κατέβηκε μέσα στον ποταμό και αμέσως ανέβηκε, βγήκε από τον ποταμό. Αυτό το ευθύς, το αμέσως, έχει μεγάλη σημασία, αδελφοί μου. Τα άλλα πρόσωπα έμεναν επί χρόνο μέσα στον Ιορδάνη και εξομολογούντο τις αμαρτίες τους στον Ιωάννη. Ο Χριστός μπήκε στο ποτάμι και βγήκε ευθύς αμέσως, διότι δεν είχε αμαρτίες να εξομολογηθεί. Αν βαπτίστηκε, αν υπέστη την ταπείνωση της βαπτίσεως, το έκανε για μας, ως ειδικός μας αντιπρόσωπος, εκτελώντας τον νόμο που δεν είχαμε εκτελέσει εμείς. Αν υπέστη κάθαρσιν, υπέστη για λογαριασμό μας μέσα στον Ιορδάνη ο Ιησούς, κατά τους λόγους του εκκλησιαστικού ύμνου, καθαίρεται την ημετέραν κάθαρσιν, εκαθαρίστη για λογαριασμό μας. Μέσα στον Ιορδάνη, να μεταχειριστούμε μια άλλη εικόνα, μπήκε ο Χριστός, ο έρωντας αμαρτίας του κόσμου, για να ρίψει και να καταβυθίσει μέσα στην Άβυσσο τα ειδικά μας αμαρτήματα. Στο πέμπτο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του Λουκά περιγράφεται μία θαυμαστή αλληλεία. Ο Χριστός ανέβηκε πάνω στο πλοίο του Πέτρου και από τη θάλασσα, από το πλοίο, κήρυτε προς τα πλήθη που ήταν στην ξηρά. Όταν τελείωσε τη διδασκαλία του, είπε στον Πέτρο να επαναφέρει το πλοίο στο βάθος της θαλάσσης και να ρίψουν τα δίκτυα για να ψαρέψουν. «Κύριε», είπε ο Πέτρος, «όλη τη νύχτα εκοπιάσαμε και δεν πιάσαμε ούτε ένα ψαράκι». Ή το έμπειρος ψαράς ο Πέτρος, «όλη τη νύχτα πάλεψε με τη θάλασσα, ένα ψαράκι δεν έπιασε». Σαν να έλεγε, πώς τώρα θα πιάσω με ψάρια. «Αλλά επί το ρηματί σου το δίκτυο χαλάσω. Αλλά επειδή έτσι το θέλεις, θα ρίξω το δίκτυο». Έριξε το δίκτυο και γέμισε από το πλήθος των ψαριών, ώστε να αρχίζει να σκίζεται το δίκτυο. Και οι ψαράδες, ο Πέτρος και οι συνεταιροί του, έκαμαν νεύμα στους μετόχους ενός άλλου πλοίου που ήταν κοντά να έρθουν να βοηθήσουν, και γέμισαν και τα δύο πλοία με ψάρια, ώστε να αρχίζουν τα πλοία να βυθίζονται. Ήταν ολοφάνερο το θαύμα. Ο Πέτρος, όταν είδε το καταπληκτικό του το θαύμα, που το έκανε ιδιαίτερη εντύπωση, γιατί ήταν ένα θαύμα σχετικό με το επάγγελμά του, συγκλονίστηκε
ήλθε σε έντονη αίσθηση της θεότητος και της αγιότητος του Χριστού, συνετρίβη, ήλθε συγχρόνως σε αίσθηση της ειδικής του αμαρτωλότητος και αναξιότητος, σωριάστηκε στα γόνατα του Χριστού και φώναξε, «Έξελθε απ' εμού, ότι ανήρ αμαρτωλός είμαι, Κύριε. Κύριε, σε παρακαλώ να βγεις από το πλοίο μου, να απομακρυνθείς, γιατί είσαι καθαρός, αναμάρτητος, Άγιος, και δεν υποφέρω σι ο αναμάρτητος, ο Άγιος, να είσαι κοντά σε μένα τον αμάρτωλο και ακάθαρτο». Έτσι αισθάνονται οι άνθρωποι του Θεού όταν συμβεί καταπληκτικό σημείο και έλθουν σε αίσθηση της παρουσίας της θεότητος και της αγιότητος του Θεού και της ειδικής τους αμαρτωλότητος και αναξιότητος. Θυμηθείτε πως εκφράστηκε ο Ιώβ όταν παρουσιάστηκε ο Θεός και τον είδε με τα μάτια του και άκουσε τη φωνή του με τα αυτιά του. «Ακοήν εικόν σου το πρώτερον, νυν είδε ο οφθαλμός μου εωρακέσε, διό εφάβλησα εμ' αυτόν και ετάκην και ήγημε εμ' αυτόν γην και σποδόν. Κύριε, λέγει, άλλοτε άκουα για σένα εξακοής, τώρα σε είδα με τα ίδια μου τα μάτια». Και συνετρίβην, διαλύθηκα μπροστά στην παρουσία σου, έλειωσε η ύπαρξή μου μπροστά στην παρουσία σου, εξεμηδένισα τον εαυτό μου, εξουθένωσα τον εαυτό μου, αισθάνομαι ότι είμαι ένα μηδενικό, είμαι γη και σποδός, χώμα και στάχτη. Αυτά τα λόγια είναι λόγια κατεξοχήν συγκινητικά και μεγαλειώδη. Είναι λόγια πολύ δυνατά, λόγια από πνευματική πείρα, μεγάλη και τρανή. Διαλάμπει η ψυχολογική αλήθεια μέσα σε αυτά τα λόγια. Και σήμερα, άνθρωποι του Θεού, όταν πλησιάσουν ανθρώπους χαρισματούχους και δουν ένα σημείο, ένα θαύμα, ή όταν μεταδούν σε προσκυνήματα και δουν ένα σημείο ή ένα θαύμα, συντρίβονται, διαλύονται, έρχονται σε αίσθηση της θεότητος και της ειδικής τους αναξιότητος και αισθάνονται σαν να είναι μηδενικά και κλαίνε και δακρύζουν. Όταν ο Πέτρος είπε, «Κύριε, να βγεις από το πλοίο μου, να απομακρυνθείς από μένα, διότι εγώ είμαι άνθρωπος αμαρτωλός», αν και ο Χριστός ήταν αμαρτωλός, τι θα έλεγε? «Πέτρε, και εγώ αμαρτωλός άνθρωπος είμαι, σαν εσένα». Μα δεν είπε τέτοιο λόγο ο Χριστός. Δέχτηκε τη μαρτυρία του Αποστόλου του ότι είναι αναμάρτητος, όπως δέχτηκε σε άλλη περίπτωση την ομολογία της θεότητός του, «Συ ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος». Δεν είπε τίποτε ο Χριστός. Δέχτηκε την ομολογία του Αποστόλου και είπε μόνον, «Μη φοβού, από του νυν ανθρώπους εσύ ζωγρών, μη φοβήσαι». Είχε γεμίσει με δέος, με φόβο η ψυχή του Αποστόλου και των άλλων ψαράδων. «Μη φοβήσαι, από τώρα και στο εξής θα αλλιεύεις
θα ψαρεύεις ανθρώπους. Ο Χριστός ομιλούσε προς τους Ιουδαίους, προς τους φανατικούς και θανασίμους εχθρούς του. Και κατά το 8ο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του Ιωάννου, σε μια στιγμή είπε προς τους ακροατάς του: «Ο πέμψας με μετεμού εστίν, ουκ αφήκε με μόνον ο πατήρ, ότι εγώ τα αρεστά αυτό ποιώ πάντοτε. Εκείνος που με έστειλε στον κόσμο είναι μαζί μου». Παράδοξος λόγος. Όταν ένας αποστέλει ένα άλλο πρόσωπο, τα δύο πρόσωπα απομακρύνονται το ένα από το άλλο. Αλλά ο Χριστός είπε: «Αυτός που με έστειλε είναι μαζί μου». Με έστειλε ως άνθρωπο, αλλά ως Θεός παραμένω αχώριστος από τον Πατέρα. Δεν με άφησε μόνον ο Πατήρ. Γιατί δεν με άφησε μόνον? Διότι εγώ ο Χριστός πράττω τα αρεστά στο Θεό πάντοτε. Εκείνο το πάντοτε έχει πολύ μεγάλη σημασία. Εμείς πιστοί άνθρωποι είμεθα, αλλά έχουμε τη συνείδηση ότι δεν πράττομαι πάντοτε τα αρεστά στο Θεό. Άλλοτε πράττομαι πράγματα που αρέσουν στο Θεό και άλλοτε πράττομαι πράγματα που δεν αρέσουν στο Θεό. Έχουμε δε τη συνείδηση ότι τις περισσότερες φορές πράττομαι πράγματα που δεν αρέσουν στο Θεό. Ο Χριστός έπρατε πάντοτε τα αρεστά στο Θεό. Δεικνύει και αυτό το χωρίο την αναμαρτησία και την αγιότητα του Χριστού. Σε εκείνη την περίπτωση ο Χριστός απίθυνε προς τους εχθρούς του που μομοσκοπούσαν το Χριστό, παρατηρούσαν, εξήταζαν κάθε λεπτομέρεια της ζωής του. Σε εκείνη την περίπτωση ο Χριστός προς τους φοβερούς εχθρούς του απίφθινε ένα ερώτημα που είναι προκλητικό, θα έλεγα. Προκάλεσε τους εχθρούς του. Και μοναδικό ερώτημα. Κανείς άλλος δεν απίφθινε τέτοιο ερώτημα, ούτε μπορούσε να απευθύνει. Και αναπάντητο ερώτημα. Κανείς δεν ετόλμησε και δεν μπόρεσε να απαντήσει σε αυτό το ερώτημα του Ιησού. Ποιο ήταν το ερώτημα? Στάθηκε ο Χριστός μπροστά στους εχθρούς του, κατά μέτωπο των εχθρών του, και ερώτησε: «Τις εξ ημών ελέγχει με περί αμαρτίας?» Ποιος από σας, τους φανατικούς και θανασίμους εχθρούς μου, ή μπορεί να με αποδείξει ένοχον αμαρτίας? Ποιος μπορεί να αποδείξει ότι έχω την παραμικρή αμαρτία? Κανείς άλλος δεν θα μπορούσε να υποβάλει τέτοιο ερώτημα.
Αν υπέβαλε κανείς τέτοιο ερώτημα, θα λέγαμε ότι είναι παράφρον, τρελός. Βεβαίως οι εχθροί ψιθύριζαν μεταξύ τους, σχολίαζαν δυσμενώς, κατηγορούσαν σε διάφορες περιπτώσεις τον Ιησούν. Έλεγαν παραδείγματος χάριν, αυτός ο άνθρωπος δεν είναι από το Θεό, διότι δεν σέβεται το Σάββατο. Θεραπεύει η μέρα Σαββάτου, καταλύει το Σάββατο. Αυτός ο άνθρωπος είναι φίλος τελωνών και αμαρτωλών. Τα έλεγαν αυτά, αλλά ήσαν κατηγορίες που τις ανέτρεπε ο Χριστός. Όταν είπαν ότι κατέλυε το Σάββατο, τι είπε ο Χριστός? Τι πρέπει το Σάββατο να κάνει κανείς, καλό ή κακό? Εγώ καλό έκανα, θεράπευσα τον άρρωστο. Ο πατέρας μου έως τώρα εργάζεται και εγώ εργάζομαι. Εάν κάνει κακός ο πατέρας μου που εργάζεται, τότε κάνω κι εγώ κακός. Εάν κάνει καλός ο πατέρας μου που εργάζεται, τότε κι εγώ κάνω καλός. Αν τολμάτε να κατηγορήσετε τον πατέρα, τότε μπορείτε να κατηγορήσετε και εμένα. Κατηγορούσαν, αλλά δεν μπορούσαν να αποδείξουν τις κατηγορίες, να στηρίξουν τις κατηγορίες. Τις εξ ημών ελέγχημε περί αμαρτίας, ποιος από σας μπορεί να με αποδείξει αμαρτωλό? Ο λίγων πρώτου θανάτου του, ο Ιησούς αισθάνθηκε ότι ο διάβολος γεμάτος λύσα και μανία ερχόταν εναντίον του και είχε διεγείρει τους Ιουδαίους για να τον οδηγήσουν στο θάνατο. Και τι είπε τότε ο Χριστός? Ένα λόγο βαρισίμαντο, μεγαλειώδη. Τέτοια λόγια μόνο ο Κυριός μας είπε. Τι είπε? Έρχεται ο του κόσμου άρχον και εν εμή ουκ έχει ουδέν. Αλλήν αγνώ ο κόσμος ότι αγαπώ τον Πατέρα και καθώς ενετυλατώμει ο Πατήρ ούτοπιο. Έρχεται ο άρχοντας του κόσμου, ο κοσμοκράτορας διάβολος. Ακούτε αδελφοί μου πώς ονομάζει ο Χριστός το διάβολο? Άρχοντα του κόσμου, κοσμοκράτορα, αυτός κυβερνάει τον κόσμο. Έρχεται ο άρχοντας αυτού του κόσμου, αυτός που κυβερνάει τον κόσμο, που έχει τη συντριπτική πλειοψηφία, αλλά την πλειοψηφία των κακών ανθρώπων. Και εν εμή ουκ έχει ουδέν. Και ως προς εμένα δεν ισχύει τίποτε. Εναντίον μου δεν δύναται τίποτε. Δεν μπορεί να κάνει κανένα κακό σε μένα. Εμείς δεν μπορούμε να πούμε τέτοιο λόγο, αδελφοί μου. Εμείς είμαστε αμαρτωλοί, έχουμε αδύνατα τρωτά σημεία και βρίσκει έδαφος ο διάβολος και στηρίζεται και μας κάνει κακό.
Και αν η φιλανθρωπία του Θεού δεν μας προστάτευε, θα μας είχε εξοντώσει, τελείως καταστρέψει ο Σατανάς. Εμείς, επαναλαμβάνω, δεν μπορούμε να πούμε τέτοιο λόγο, ότι ο Σατανάς δεν ισχύει τίποτε ως προς εμάς. Ο Χριστός είπε τέτοιο λόγο, διότι ο Χριστός είχε τη συνείδηση ότι δεν είχε καμία αμαρτία, κανένα αδύνατο, κανένα τρωτό σημείο. Δεν είχε ο Κύριος μας αχίλιο πτέρνα. Γι' αυτό λέγει, τίποτε δεν μπορεί να κάνει ο άρχοντας του κόσμου εναντίον μου. Αν θα σταυρωθώ, αυτό θα γίνει, διότι εγώ ο ίδιος θυσιάζω τη ζωή μου για να εκτελέσω το θέλημα του Πατρός μου, να αποδείξω ότι αγαπώ τον Πατέρα μου και εκτελώ το θέλημά του για τη σωτηρία των ανθρώπων. Ακριβώς διότι ο Σατανάς διήγηρε τους Ιουδαίους και εξετέλεσαν τον Χριστό αδίκως, γι' αυτό έπαθε συντριβή κατόπιν ο Σατανάς. Διότι ήταν ο ηθικός αυτουργός του φόνου, του δικαίου, του αθώου, του αναμαρτήτου. Γι' αυτό του διέλυσε ο Χριστός το κράτος. Όταν οι στρατιώτες παρέλαβαν το Χριστό από το πρετόριο του Πιλάτου και τον οδηγούσαν στον τόπο της εκτελέσεως, πλήθος πολύ και γυναίκες πολλές ακολουθούσαν το Χριστό στην πορεία του μαρτυρίου, και οι γυναίκες, σημειώνει ο Ευαγγελιστής Λουκάς στο 23ο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του, εκόπτοντο και εθρύνουν αυτόν. Θρυνούσαν, έκλαιαν με κοπετό για την άδικη καταδίκη του Χριστού. Και σε μια στιγμή ο Χριστός εστράφει προς τις γυναίκες και είπε αυτά τα συγκινητικά και συνταρακτικά λόγια: «Θυγατέρες Ιερουσαλήμ, μη κλαίετε επ' εμέ, πλην εφ' εαυτάς κλαίετε, ότι ελεύσονται ημέρε ενές ερούσι, μακάρι εστήρε και κοιλίε ούκε γέννησαν». Τότε άρξονται, λέγειν, της όρεση, πέσετε εφ' ημάς και της βουνής καλύψατε ημάς, ότι η εν το ξύλο το υγρό ταύτα ποιούσιν, εν το ξηρό τι γέννητε. Με απλά λόγια, ο Κύριος μας βαδίζον προς το μαρτύριο είπε προς τις Ιεροσολυμίτιδες γυναίκες που θρυνούσαν για την άδικη καταδίκη του: «Θυγατέρες της Ιερουσαλήμ, μη κλαίετε για μένα, για τους εαυτούς σας να κλαίετε και για τα παιδιά σας, διότι έρχονται ημέρες φοβερές που θα υπούν τα στόματα των ανθρώπων. Μακάριες οι στήρες γυναίκες, μακάριες οι κοιλίες που δεν εγέννησαν,
είμαστε που δεν εθύλασαν, τότε θα αρχίσουν να λένε στα όρη, πέσετε επάνω μας και στα βουνά σκυπάσετε μας, διότι εάν στο υγρό, στο χλωρό ξύλο κάνουν αυτά τα πράγματα, τι θα γίνει στο ξηρό ξύλο? Εάν κακοποιούν εκείνον που είναι σαν χλωρό ξύλο, τι άραγε θα συμβεί σε εκείνον που είναι ξηρό ξύλο και πιάνει αμέσως φωτιά? Ή εν το ξύλο το υγρό ταύτα ποιούσιν, εν το ξηρό τι γέννηται? Ο Χριστός ήταν σαν το χλωρό ξύλο, αναμάρτητος. Εμείς είμαστε σαν το ξηρό ξύλο, διότι η αμαρτία μας εξήρανε. Κι αν στον αναμάρτητο έκαμαν αυτά τα πράγματα οι άνθρωποι, αν τον αναμάρτητο καταδίκασαν και κακοποίησαν, τι θα συμβεί σε εμάς τους αμαρτωλούς? Ο Χριστός ομιλεί για την αγιότητά του και μετά την αναλήψή του στον ουρανό. Ομιλεί στον Απόστολο Ιωάννη κατά το θαυμαστό όραμα της Αποκαλύψεως, στο τρίτο κεφάλαιο της βίβλου της Αποκαλύψεως, το στίχο 7, ο Χριστός λέγει για τον εαυτό του, «Τα δε λέγει ο Άγιος». Ο ίδιος ο Χριστός ονομάζει τον εαυτόν του με την ονομασία «Ο Άγιος». «Τα δε λέγει ο Άγιος». Ομιλεί ο Χριστός για τον εαυτό του όπως ομιλεί η Παλαιά Διαθήκη για τον Ιεχωβά, το Θεό. Γιατί ο Χριστός έχει τη συνείδηση ότι είναι αυτός ο Ιεχωβά της Παλαιάς Διαθήκης, ο αληθινός Θεός που εσαρκώθη και θυσιάστη για τις αμαρτίες των ανθρώπων. Τα δε λέγει ο Άγιος. Κανείς αδελφοί μου δεν ετόλμησε να υπεί τέτοιο λόγο για τον εαυτό του. Τώρα τελευταία ένας Άγιος Επίσκοπος, έχει και Αγίους Επισκόπους η Εκκλησία μας. Ένας Άγιος Επίσκοπος είχε μια δικαστική περιπέτεια με ένα αρχιμανδρίτη. Ο αρχιμανδρίτης υπήρξε υβριστής του Αγίου Επισκόπου και δικάζεται μια μέρα σε ένα δικαστήριο της πατρίδος μας. Και τι είπε αυτός ο αρχιμανδρίτης απευθυνόμενος προς το δικαστήριο? «Κύριε Πρόεδρε», είπε αυτός ο αρχιμανδρίτης για τον εαυτό του, «Κύριε Πρόεδρε, να λάβετε υπόψη ότι αυτή την ώρα δικάζεται ένα Άγιο». Για τον εαυτό του το είπε. Τι είπε ο κόσμος που τον άκουσε το ακροατήριο? Δεν στέκει καλά στα μυαλά του. Για να υπεί κανείς για τον εαυτό του τέτοιο λόγο, εγώ είμαι ο Άγιος, πρέπει να είναι ή τρελός ή Θεός. Ο Χριστός είχε τη συνείδηση ότι είναι Θεός.
Κανένα άλλο σοβαρό πρόσωπο δεν πέρασε από τη γη με τέτοιες διακηρύξεις για το πρόσωπό του, γιατί κανένα δεν είχε τη συνείδηση ότι είναι Θεός, πρόσωπο αναμάρτητο και Άγιο με πλήρη και απόλυτη έννοια. Μία από τις αποδείξεις της θεότητος του Χριστού είναι και η συνείδηση του Ιησού ότι είναι αναμάρτητος. Ο Χριστός είναι αναμάρτητος ως άνθρωπος, όπως σας είπα στην προηγούμενη ομιλία, από αυτή ακόμη τη σύλληψή του. Εξ άκρας συλλήψεως. Ενθυμηθείτε το λόγο του Αρχαγγέλου προς την Παρθένο. Πνεύμα Άγιον επελεύσετε επί σε και δύναμις υψής του επισκιάσισι, διό και το γενόμενον Άγιον κληθήσετε Υιός Θεού. Το Πνεύμα το Άγιον θα έλθει επάνω σου. Η δύναμη του υψίστου θα σε επισκιάσει. Γι' αυτό και το Άγιο παιδί που θα γεννηθεί θα κληθεί, θα ονομαστεί, θα αναγνωριστεί Υιός Θεού. Άγιο παιδί. Ο Χριστός είναι Άγιος εξ αρχής της ανθρωπίνης ζωής του. Εξ άκρας συλλήψεως. Είναι Άγιος ο Χριστός ως άνθρωπος, διότι είναι καρπός του Αγίου Πνεύματος. Είναι Άγιος, όπως διδάσκει η Ορθόδοξη Δογματική, για ένα λόγο ακόμη ισχυρότερον. Γιατί είναι Άγιος ο Χριστός ως άνθρωπος? Λόγω της υποστατικής ενώσεως της ανθρωπίνης φυσεώς του με τη Θεία Φύση του. Με απλά λόγια, ο Χριστός είναι Άγιος ως άνθρωπος, διότι είναι Θεός. Και ως Θεός ήταν φύση αδύνατο να αμαρτήσει, όπως είναι φύση αδύνατο να αμαρτήσει ο πατέρας του. Αναμάρτητος, Άγιος ο Χριστός, διότι είναι Κύριος, Θεός. Οι αντίχριστοι προσβάλλουν την αναμαρτησία του Χριστού για να γκρεμίσουν τη θεότητά του. Η Εκκλησία πιστεύει στην αναμαρτησία του Χριστού ως ανθρώπου, στην απόλυτη αναμαρτησία και αγιότητά του, διότι πιστεύει στη θεότητα του Χριστού. Γι' αυτό κατά την ώρα του κοινωνικού, όταν ο ιερεύς λέγει «πρόσχομεν τα Άγια της Αγής», αδελφοί, ας προσέξουμε τα Άγια Μυστήρια που είναι για τους Αγίους ανθρώπους, ακούοντας εμείς οι πιστοί ότι μας ονομάζει ο ιερεύς Αγίους, αποκρούομε αυτή την ονομασία, διαμαρτυρόμεθα και λέγομεν «Είσαι Άγιος, Εις Κύριος Ιησούς Χριστός, ένας είναι Άγιος, ένας είναι Κύριος και είναι Άγιος διότι είναι Κύριος, Θεός, ο Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, στη σφαίρα και στο ύψος της δόξης του Θεού Πατρός». Ενώ ο Χριστός είναι ο αναμάρτητος και ο Άγιος, στον αιώνα μας, τον χειρότερο επαναλαμβάνω αιώνα μετά Χριστόν, συχνά το λέγω αυτό, ο 20ος αιώνας είναι ο χειρότερος από όλους τους αιώνες μετά Χριστόν. Παρουσιάστηκαν αντίχριστοι που είπαν πολλές ασέβειες, είπαν και αυτή την ασέβεια που είναι η κορυφαία, ότι ο Χριστός ήταν αμαρτωλός
και μεγάλος αμαρτωλός. Είναι πολύ θλιβερό γεγονός ότι στην Ελλάδα, που είναι η καρδιά του χριστιανισμού, η καρδιά της Ορθοδοξίας, γεννήθηκε στον αιώνα μας ο μεγαλύτερος αντίχριστος, ο μεγαλύτερος, ο Καζαντζάκης. Είναι μεγάλη ασέβεια ότι, και πολύ θλιβερό φαινόμενο, ότι γεννήθηκε αυτό το τέρας της κολάσεως στην Ιεροτόκο και Αγιοτόκο Κρήτη και είπε τις μεγάλες βλασφημίες για τον Χριστό που αναφέραμε άλλοτε. Είναι μεγάλη ασέβεια ότι πολλοί σε αυτόν τον τόπο, αντί να καταδικάσουν τον Καζαντζάκη, τον εθαύμασαν και τον εγκομίασαν, και τον θαυμάζουν και τον εγκομιάζουν. Τον εγκομίασε και ένα πρόσωπο που παρουσιάζεται σαν θρησκευτικό μέσα στον πολιτικό κόσμο. Δεν αναφέρω το όνομά του. Είναι μεγάλη ασέβεια και θλιβερό φαινόμενο ότι και εκκλησιαστικά πρόσωπα στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, ιερωμένοι, εξεφράστησαν με θαυμασμό και επένους για το μεγάλο αυτό αντίχριστο και οργάνωσαν τιμητικές εκδηλώσεις και έψαλαν το εγκόμιο σε διαλέξεις τους του αντιχρίστου αυτού προσώπου. Είναι κατεξοχήν μεγάλη ασέβεια και θλιβερό φαινόμενο ότι δύο ιεράρχες, αντιπρόσωποι του Χριστού, συνηγόρησαν υπέρ του Αντιχρίστου. Ο Κισάμου και Σελήνου Ειρηναίος και ο Αυστραλίας Τηλιανός και ένας καθηγητής θεολογίας στη Θεσσαλονίκη, ο Ματσούκας. Είναι θλιβερό ότι το έργο του Καζαντζάκη έγινε κινηματογραφικό έργο και ενεκρίθη από το ελληνικό κράτος, αντίχριστο κράτος, και επέχθη και θα επέζετο ακόμη οι άντα αντιδρούσαν μερικές χιλιάδες πιστού λαού. Αδελφοί μου, είναι επίσης πολύ θλιβερό φαινόμενο και μεγάλη ασέβεια ότι το πλείστον μέρος του ελληνικού λαού δεν συγκλονίστηκε από την ασέβεια του Καζαντζάκη και του Σκορτσέζε και δεν ξεσηκώθηκε να δώσει τη διαμαρτυρία του, να σύσει τη γη της Ελλάδος. Ξεσηκώνεται για πολιτικούς, για απατεώνες και δεν ξεσηκώθηκε για τον Χριστό. Κορυφαία ασέβεια. Όλες οι ασέβειες και περισσότερο αυτές οι ασέβειες που σχετίζονται με το έργο Καζαντζάκη Σκορτσέζε έχουν εξοργήσει το Θεό. Δεν ξέρω τι λένε μερικοί στοχαστέ, ψευτοθεολογούντες και ψευτοφιλοσοφούντες. Εγώ μιλώ με τη γλώσσα της γραφής, με τη γλώσσα των προφητών, με τη γλώσσα των αποστόλων, με τη γλώσσα των πατέρων και λέγω ότι οι ασέβειες έχουν εξοργήσει το Θεό.
τίτλος τιμής να με κηρύξουν οι κοσμικοί άνθρωποι που τους κυβερνάει ο σατανάς, σκοταδιστή και μεσαιωνικό τύπο. Είναι κάφημά μας. Έχει εξοργιστεί ο Θεός και έχει επιφέρει συμφορές στην πατρίδα. Αφήνω άλλες εκδηλώσεις της οργής του Θεού και έρχομαι σε πρόσφατη εκδήλωση της οργής του Θεού. Ανομβρία το χειμώνα τούτο στην Ελλάδα. Ανομβρία στην Ελλάδα. Ξηραίνονται τα δέντρα. Και στη δυτική Ελλάδα που το χειμώνα βρέχει σχεδόν κάθε μέρα, μήνες έχει να βρέξει. Είπαν οι μετεωρολόγοι αυτές τις ημέρες ότι θα έβρεχε, θα έπεφτα λέει καταρακτώδεις βροχές Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Ψευδοπροφήτες απεδείχθησαν. Ψευδοπροφήτες. Και δεν έχουμε μόνο ανομβρία στην Ελλάδα, ανομβρία και στην Ευρώπη. Μάλιστα. Γιατί η Ελλάδα και η Ευρώπη γενικότερα, αυτή η Ήπειρος είναι η πιο αμαρτωλή. Εγείρασε αναμαρτίες. Στην Ιταλία σε πολλές πόλεις το νερό με το δελτίο. Πληρώνουν οι Ιταλοί την αμαρτία του Σκορτσέζε και εμείς του Καζαζάκη. Αρχαίο Δίνων, ψιθύρισε κάποιος ακρόατης, όντως αρχαίο Δίνων. Αδελφοί μου, τρομερά σημεία συμβαίνουν στις ημέρες μας που μένουν απαρατήρητα από τους πολλούς. Ένα σημείο ότι πολλές εικόνες τους τελευταίους καιρούς δακρύζουν. Στο εξωτερικό που πήγα κοντά στο Σικάγο, η εικόνα της Παναγίας τα τελευταία χρόνια εκεί στην Ορθόδοξη Αλβανική Εκκλησία που υπάγεται στην Ελληνική Αρχιεπισκοπή Αμερικής δακρύζει. Μετέβηκε ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής και διεπίστωσε το φοβερό αυτό θαύμα. Ακούω ότι στη Μυτιλίνη η εικόνα του ταξιάρχη θαυματουργός δακρύζει και αυτή. Είχα πληροφορίες ότι η περίφημη κανδύλα της Παναγίας της Πορταϊτήσης στη Μονή των Ιβύρων στο Άγιον Όρος κινείται. Επί αρκετό τώρα καιρό κινείται. Θυμάστε στην Παλαιά Διαθήκη ήταν το εφούδ του αρχιερέως διαμέσου το οποίο ο Θεός έδιδε πληροφορίες, αποκαλύψεις. Κάτι παρόμοιο συμβαίνει με την κανδύλα της Μονής Ιβύρων. Είναι θαυματουργός. Κινείται 3-4 φορές το έτος χαρμοσύνο σε μεγάλες εορτές. Άλλες φορές όταν κινείται είναι κακό σημάδι. Θυμάμαι το 81 πρωτού γίνει ο φοβερός σεισμός στην Αθήνα που μας κράτησε επί μήνες σε τρομοκρατία. Οι μοναχοί από το Άγιον Όρος είχαν γράψει εδώ στον τύπο των Αθηνών ότι κινείται η κανδύλα και θα γίνει ή σεισμός ή επιδημία ή πόλεμος. Έγινε εκείνος ο φοβερός σεισμός των Αθηνών. 7 Ρίχτερ. Θαύμα πως δεν ισοπεδώθηκε η Αθήνα. Μακρόθυμος είναι ο Θεός. Πολυέλεος είναι ο Θεός. Αλλά εμείς είμαστε τόσο σκληροί. Κάνουμε και την ευσπλαχνία του Θεού και την ανοχή να εξαντλούνται. Έως πότε, είπε ο Χριστός, θα σας ανέχομαι. Κουράσαμε και το Θεό με τις ασεβίες μας.
Κινείται, μου έλεγε ένα πρόσωπο χθες που επισκέφτηκε το Άγιον Όρος και είδε με τα μάτια του το φαινόμενο. Κινείται η κανδύλα και η μοναχή, είπαν, έχει αρκετό καιρό που κινείται. Κάτι κακό θα συμβεί. Κάποια μεγάλη συμφορά μας περιμένει, αδελφοί μου. Και πνευματικοί πατέρες που έχουν χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος λένε στα πνευματικά τους παιδιά να ευρίσκονται σε πνευματική ετοιμότητα, διότι έρχονται δεινά. Σεις, λένε, πνευματικά μας παιδιά, οι ολίγοι πιστοί, θα διωχθείτε, θα ταλαιπωρηθείτε, θα αντιμετωπίσετε δεινά, να προετοιμάζεστε. Είναι μέσα στην ομοτέλεια την πνευματική ασέβεια τιμωρία. Ασέβεια τιμωρία. Μετάνοια σωτηρία, αλλά μετάνοια δεν βλέπουμε. Κάπου μετανοεί καμιά ψυχή. Ο λαός, ο πολλής, οι άρχοντες, προπάντων οι άρχοντες, αμετανόητοι και πολέμοι της πίστεως. Είδατε ο Χομεϊνί, ο Αγιατολάχ Χομεϊνί, παρουσιάστηκε ένας Αγγλοϊνδός και έγραψε ένα βιβλίο που προσβάλλει το Κοράνιο, παρακαλώ. Το Κοράνιο. Θυμάστε κάτι σχετικά με το Κοράνιο? Εξεδόθη από ένα Έλληνα εφοπλιστή σε πολυτελή έκδοση. Έγινε ειδική τελετή εδώ στην Αθήνα και ευλόγησε και κάποιος μεγαλόσχημος δρασοφόρος με την παρουσία του την έκδοση του Κορανίου. Άλλη ασέβεια αυτή. Εν πάση περιπτώσει, ένας συγγραφέας έγραψε βιβλίο που προσβάλλει το Κοράνιο. Αναστατώθηκε ο Χομεϊνί και αναστάτωσε το Ιράν ολόκληρο και επεκήρυξε τον συγγραφέα του ιδρυστικού βιβλίου με αστρονομικό ποσό και απείλησε σαν ποτάζ τα αεροπλάνα διαφόρων χωρών και έπεσε φόβος και τρόμος στην Ευρώπη και έκαμε δηλώσεις κάποιας μετανοίας ο ένοχος και είπε ο Χομεϊνί δεν γίνεται δεκτή η μετανοία του. Μετανοίας ουχεύρε τόπον κατά την προς Εβραίους επιστολή και αποσύρεται το βιβλίο από την κυκλοφορία και δεν τολμάει κανείς να το μεταφράσει και να το μεταδώσει πλέον. Χομεϊνί, ανώτερος από τους δικούς μας άρχοντες και τους πολιτικούς και τους θρησκευτικούς. Αυτά τα πράγματα εξοργίζουν το Θεό. Όταν ένας Χομεϊνί και ένας ολόκληρος λαός ο περσικός ξεσηκώνεται για μια προσβολή εναντίον του Κορανίου και ο χριστιανικός κόσμος δεν ξεσηκώνεται για απειρία ύβρεων και ασεβιών εις βάρος του Ευαγγελίου και του ιδίου του Χριστού, εξοργίζεται ο Θεός. Δεν χρειάζεται να είναι κανείς προφήτης για να προβλέψει άσχημα πράγματα για τον κόσμο. Όχι. Αλλά εμείς, αδελφοί, να μην απογοητευτούμε. Να μην θράψει κανένα θλιβερό φαινόμενο της ψυχής μας το έβελπι. Αμαρτωλοί είμαστε. Μόνο ο Κύριος μας είναι αναμάρτητος. Αλλά δεν είμαστε ασεβείς. Είμαστε πιστοί άνθρωποι. Και αισθανόμεθα παρόμοια με τον Απόστολο Πέτρο. Αισθανόμεθα τη θεότητα
για την αγιότητα του Χριστού μας και τη δική μας αμαρτωλότητα και αναξιότητα και συντριβόμεθα και λέμε «Έξελθε απ' εμού Κύριε, ότι ανήρ αμαρτωλώσιμη». Αλλά ο Χριστός, επειδή μας αγαπάει και έχουμε πίστη και συνέστηση, δεν απομακρύνεται από μας, όπως δεν απομακρύνεται από τον Πέτρο. Μένει κοντά μας και μας ενθαρρύνει και μας στηρίζει και μας προστατεύει και έχει ετοιμάσει για μας βασιλεία ουράνια. Εκείνο, αδελφοί μου, που νομίζω ότι εξοργίζει περισσότερο από όλα το Θεό, είναι ότι η θρησκευτική ηγεσία της Ορθοδόξου ελληνικής πατρίδος δεν αφόρησε τον Καζαντζάκη, δεν ετόλμησε να αφορήσει τον Αντίχριστο. Και εκείνο που εξοργίζει ακόμη περισσότερο το Θεό είναι νομίζω τούτο, ότι η λεγόμενη κορυφή της Ορθοδοξίας, το Οικουμενικό Πατριαρχείο, ούτε αυτό αφόρησε τον Καζαντζάκη, ούτε καθήρισε και αναθεμάτισε τους δύο ιεράρχες της Κρήτης και της Αυστραλίας που συνηγόρησαν υπέρ των Αντιχριστών. Εμείς αποδίδουμε τεράστια σημασία σε αυτό το θέμα και δεν θα πάψουμε συνεχώς να συζητούμε, συνεχώς να διαφωτίζουμε τους ανθρώπους, συνεχώς να διαμαρτυρόμεθα για την ασέβεια εν σχέση με τον Καζαντζάκη, με τον Ειρηναίο της Κρήτης, τον Κισάμου και Σελήνου, με τον Αυστραλία Στυλιανό. Μέχρι να πέσουν από τους θρόνους θα φωνάζουμε. Κλείνω. Σφραγίζω τη σειρά των ομιλιών για την αναμαρτησία του Κυρίου μας με δύο λόγους. Ο ένας λόγος τον ακούσατε και σε άλλη ομιλία. Είναι το ανάθεμα του Αποστόλου Παύλου. Όποιος δεν αγαπάει τον Κύριο Ιησού Χριστό να είναι αναθεματισμένος. Ο άλλος λόγος είναι η τρανή ομολογία του πιστού λαού και του πιστού κλήρου. Εις Άγιος, εις Κύριος, Ιησούς Χριστός, ον παιδες Ελλήνων ημνείτε, ιερείς ευλογείτε, λαός υπεριψούτε εις πάντας τους αιώνας. Αμήν. Όλοι μαζί το διευκόν. Διευκόν. Αγίον, Αγέρον, Κύριε Ιησού.